Δυστυχώς το φαινόμενο να πέφτουν οι οροφές και τα ταβάνια στα σχολεία αρχίζει να γίνεται καθημερινότητα. Το λέμε αυτό γιατί μετά την οροφή στο δικό μας το σχολείο, εδώ το 4ο Δημοτικό της Πηλαίας, είχαμε τις τελευταίες μέρες, χθες και προχθές, τόσες οβάδων και στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας στην Αθήνα. Ενώ το φως της δημοσιότητας βλέπει και μια ακόμα καταγγελία για αντίστοιχο περιστατικό στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κεσαριανής, όπου την Παρασκευή 5 Νοέμβρη και σε μια ώρα λειτουργία σχολείου αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι της οροφής και έπεσε στη σκάλα που συνδέει την ταράτσα με τον πρώτο όροφο. Εδώ μας φτάσανε να πέφτουν τα ταβάνια πάνω από τα κεφάλια μας. Φυσικά και για όλα αυτά δεν φταίει ούτε η κακιά στιγμή, ούτε το κακό το ριζικό μας. Είναι συνέπεια της διαχρονικής πολιτικής της υποχρηματοδότησης, τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση, όσο και από όλες τις προηγούμενες. Αλλά και της απαράδεκτης λογικής κόστους-οφέλους, που βλέπει σαν κόστος κάθε κοινωνική ανάγκη, ακόμα και τη μόρφωση, αλλά και την ίδια την ασφάλεια των παιδιών μας μέσα στα σχολεία τους. Γιατί αν τα βλέπεις όλα σαν κόστος, δεν θα χτίσεις τελικά νέα σχολικά κτίρια, κι ας είναι υπεραπαραίτητα, αλλά θα κάνεις μπαλώματα. Θα γεμίσεις κοντέινερ τα προάβλια, θα κλείσεις με γυψοσανίδες κάθε χώρο που προοριζόταν για άλλη χρήση, γυμναστήρια, αίθουσες εκδηλώσεων, ακόμα και σκάλες και διαδρόμους. Πράγμα που όχι μόνο υποβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά εν δυνάμει δημιουργεί και κινδύνους. Ιδιαίτερα σε μια έκτακτη κατάσταση, π.χ. σε ένα σεισμό ή σε μια πυρκαγιά κλπ. Κάπως έτσι λοιπόν εμφανίζονται, αγαπητοί γονείς, οι κακές στιγμές. Γιατί αν τα βλέπεις όλα σαν κόστος, δεν θα ιεραρχήσεις την ανάγκη να διενεργήσεις προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα σχολικά κτίρια, πράγμα που δεν έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, αποδεχόμενο στην ουσία το ενδεχόμενο ακόμα και να σκοτωθούν παιδιά σε έναν ισχυρό σεισμό. Οι ευθύνες λοιπόν τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι τεράστιες, όπως και της Δημοτικής Αρχής, που αποδέχεται την πολιτική της υποβάθμισης και της υποχρηματοδότησης, και ενώ τυπικά έχει την ευθύνη των σχολικών υποδομών, αποδέχεται σαν κάτι μοιραίο την έλλειψη πόρων, δεν διεκδικεί επαρκή κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών μας σε σύγχρονα ασφαλή σχολικά κτίρια, και ουσιαστικά κινείται και αυτή στην ίδια λογική, πετάει και αυτή τον μπαλάκι στους γονείς, σηκώνοντας τους ώμους. Μόνιμη αποδός όλων τους είναι να βάλουν και πάλι οι γονείς το χέρι στην τσέπη ή να βγουν στη γύρα για να αναζητάνε χορηγούς, ακόμα και για τα αυτονόητα που αφορούν την ασφάλεια των παιδιών τους. Αυτό είναι άρα για το σχολείο που ονειρεύονται τα παιδιά μας. Και μάλιστα στον 21ο αιώνα, όπου η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει τέτοια πρόοδο, που προβλήματα σαν και αυτά που συζητάμε θα έπρεπε να ανήκαν οριστικά στο Μουσείο της Ιστορίας. Πέρα από την αυτονόητη απόδοση των ευθυνών για το συγκεκριμένο συμβάν στο σχολείο, στο 4ο Δημοτικό Πηλαίας, για την οποία υπήρξε και παρέμβαση εισαγγελίας, πέρα από τα σοβαρότατα ερωτηματικά που γεννιούνται ως προς το κατά πόσο οι εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκαν από τους ιδιοκτήτες του μισθωμένου κτηρίου είχαν ελεγχθεί μετά την αποπεράτωσή τους από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου ως σχολική στέγη, πρέπει να πούμε για μια ακόμα φορά ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό όπως κάποιοι θα ήθελαν να το παρουσιάσουν. Το κτηριακό πρόβλημα στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ένωση Γονέων, οι Σύλλογοι Γονέων έχουν επανειλημμένα θέσει ζητήματα που αφορούν τη συντήρηση, τη λειτουργία, την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, την ανάγκη να χτιστούν πάνω απ' όλα νέα, ασφαλή, σύγχρονα σχολεία. Τώρα είναι η ώρα να λυθούν τα χρόνια προβλήματα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την υποβάθμιση των σχολείων, την υποβάθμιση της ποιότητας της παιδείας που παρέχεται στα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε πια τα παιδιά μας να φοιτούν στον 21ο αιώνα σαν παστές σαρδέλες μέσα σε αίθουσες των 12 τετραγωνικών όπως τα παιδιά στο δεύτερο γυμνάσιο. Και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, με τα κρούσματα να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να μην έχουν σχολικές αυλές που να μπορούν να τρέξουν και να παίξουν και όχι αυλές γεμάτες με κοντέινερ και κύμπο. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να φοιτούν σε σχολεία με ποντίκια, όπως το ειδικό σχολείο στην Πηλαία. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να μην μπορούν να χρησιμοποιούν τις αίθουσές τους όπως τα παιδιά του μουσικού σχολείου που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αίθουσα εκδηλώσεων γιατί τρέχουν τα νερά και φοβούνται μην πέσει οροφή στο κεφάλι τους. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να αναγκάζονται να κάνουν αμέτρητα χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο,
όπως τα παιδιά της Πηλαίας που πάνε από εδώ μέχρι το αεροδρόμιο για να κάνουν μάθημα στα πράσινα φανάρια ή μέχρι το πανόραμα για να πάνε στον νηπιαγωγείο. Τώρα πρέπει λοιπόν να δοθούν λύσεις από αυτούς που έχουν τις ευθύνες. Να σταματήσει το πινκ-πονγκ των ευθυνών μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας, Υπουργείου και Κυβέρνησης. Και από αυτό το βήμα λοιπόν καλούμε τη Δημοτική Αρχή και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβει τις ευθύνες του, έστω και τώρα, πριν ξαναπροκύψει άλλο ένα μεμονωμένο περιστατικό με τραγικές αυτή τη φορά συνέπειες. Οι γονείς ενωμένοι και αποφασισμένοι παλεύουμε ώστε με αφορμή το τελευταίο γεγονός να δοθεί οριστική λύση στα κτηριακά προβλήματα των σχολείων. Απαιτούμε άμεση ανέγερση νέων σύγχρονων ασφαλών σχολικών κτηρίων. Άμεση διενέργεια προσεισμικού ελέγχου όλων ανεξαιρέτως των σχολικών κτηρίων. Άμεσο έλεγχο της δομικής και μη δομικής στρωτότητας όλων των σχολικών κτηρίων. Άμεση συντήρηση των σχολείων και επίλυση των σχετικών προβλημάτων που χρονίζουν. Απομάκρυση το κήμπο, απελευθέρωση αύλιων χώρων, στεγανοποίηση, βάψιμο και βέβαια απόδοση ευθυνών για το περιστατικό στο 4ο Δημοτικό Πηλαίας. Λοιπόν, ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ πέρα είναι ένας και είναι κοινός. Είναι τα σχολεία των παιδιών μας. Στο Δήμο μας και ειδικότερα στην Πηλαία, το ζήτημα της σχολικής στέγης μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια. Σε μια περιοχή με αυξημένη οικιστική ανάπτυξη και με ολοένα και περισσότερες νέες οικογένειες, δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα καμία σοβαρή προσπάθεια από το Δήμο για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Έτσι, το πρόβλημα εδώ και χρόνια διαπερνά όλες τις βαθμίδες, από το δημοτικό και το νηπιαγωγείο και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Οι αόριστες ενδείξεις για την υπογενετικότητα που θεωρητικά θα φέρει τη λύση δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. Στα τόσα χρόνια που όλοι εμείς οι γονείς συμμετέχουμε στους συλλόγους γονέων, το μόνο που βλέπουμε είναι πρόχειρες και βιαστικές ενέργειες, χωρίς καμία μελέτη και κυρίως χωρίς καμία πρόβλεψη, που όχι μόνο δεν επιλύουν το πρόβλημα, αλλά υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών μας και απειλούν την ασφάλεια και την υγεία τους. Φέτος στο σχολείο μας, ο Δήμος με συνοπτικές διαδικασίες μετέτρεψε ένα μικρό γραφείο καθηγητών σε αίθουσα διδασκαλίας που με τα βίας χωράει 8 άτομα. Εξαιτίας αυτής της επέμβασης και χωρίς καμία μελέτη τεχνική, κλείστηκε με γυψοσανίδες ένα σημαντικό μέρος των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου για να δημιουργηθεί ένα νέο γραφείο εκπαιδευτικών. Με αποτέλεσμα να συρρυκνωθεί το μέρος όπου παραμένουν τα παιδιά κατά το διάλειμμα στις βροχερές μέρες. Παράλληλα, ο Δήμος πρότεινε να τοποθετηθούν κατασκευές κήμπο στην αυλή για να αυξηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου μας. Κάτι που μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους, καθώς είναι απαράδεκτο σε ένα σχολείο σχεδιασμένο για 350 μαθητές, που ήδη φιλοξενεί 500, να συμβαχτεί ένας ακόμα μεγαλύτερος αριθμός παιδιών και μάλιστα ο αριθμός των παιδιών να αυξηθεί χωρίς περισσότερες τουαλέτες, χωρίς μεγαλύτερο προάβλιο και χωρίς περισσότερες βοηθητικές αίθουσες, γιατί και αυτές έχουν γίνει ήδη αίθουσες διδασκαλίας. Οι σύλλογοι γονέων καλούμαστε συνεχώς από τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων να καλύπτουμε τις ανεπάρκειες και τις ελλείψεις που προκύπτουν είτε από την απροθυμία του Δήμου, είτε από τα τραγικά αργά αντανακλαστικά των υπηρεσιών του. Και εδώ φροντίζουμε, και ενώ φροντίζουμε για όσα δεν θέλει ή δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος, ο Δήμαρχος ξεκάθαρα θεωρεί ότι δεν μπορεί να έχουμε άποψη, ούτε αρμοδιότητα, ούτε δικαίωμα λόγου για όσα συμβαίνουν στα σχολεία μας. Όμως τα σχολεία είναι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που στηρίζουν αυτή την ταλαιπωρημένη εκπαίδευση. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν να ζητάμε να γίνουν τα αυτονόητα από τη μεριά του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη για να έχουν τα παιδιά μας τα σχολεία που τους αξίζουν, ούτε θα επιτρέψουμε για κανένα λόγο την υποβάθμισή τους. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουμε και εμείς παιδιά. Το σωματείο η Δέλτα Ελμέ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει θέσει στον Δήμο εγγράφως και σε όλες τις υπηρεσίες πολλά από τα ζητήματα τα οποία ανέφεραν οι γονείς που ακούστηκαν. Κατά συνέπεια, εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα. Μπορεί οι γονείς να ψεύδονται, όπως άκουσα να λέει η κυρία Αντιδήμαρχος από πίσω μου, αλλά αυτό που σίγουρα δεν ψεύδεται είναι το κτίριο του 4ου Δημοτικού, το οποίο μας προειδοποίησε 2 φορές, κυρία Γιαννούδη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να πείτε ότι ψεύδεται το κτίριο. Είναι επικίνδυνο, ακατάλληλο. Το 2013 άνοιξε ένας τείχος, πρώτη προειδοποίηση.
Τώρα πέφτει η ψευδοροφή, δεύτερη προειδοποίηση. Τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν. Λεφτά έχετε, οικόπεδα έχετε, γνωριμίες έχετε, μηχανικούς έχετε, χτίστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι εδώ για να εκθέσω το γεγονός ως έχει, που το οφείλω σε 330 γονείς. Είμαι εκπρόσωπον αυτό. Αυτό το γεγονός σόκαρε, όπως γνωρίζετε, όλη τη χώρα. Το πρωί λοιπόν ερχόμενοι με αυτό το δυσάρεστο γεγονός, το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να έρθουμε απευθείας ώστε να ενημερωθούμε από τη διεύθυνση του σχολείου. Σπέψαμε απευθείας εκεί και μείναμε άναυδοι. Μετέπειτα, στη δίνη των εξελίξεων και καθαρώντας καθαρό το μυαλό μας, που δύσκολα η αλήθεια είναι μετά από ένα τέτοιο γεγονός, καλέσαμε την αστυνομία ώστε να κάνει καταγραφή του συμβάντων. Ενημερώσαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να δώσουμε τη διάσταση που έπρεπε σε όλο αυτό. Λοιπόν, μετέπειτα από αυτό, ήταν εκεί όλοι, δημοτικές αρχές, τεχνικών υπηρεσιών, η αλήθεια είναι, ήταν όλοι έξω από την αίθουσα. Αυτό που κάναμε μετέπειτα, αφού ήρθε η αστυνομία, όχι πριν έρθει η αστυνομία, ήταν το να εμποδίσουμε τις δημοτικές αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα την ψευδοροφή της τάξης, ώστε να έρθει η αστυνομία να κάνει όσο έχει την καταγραφή που έπρεπε να κάνει. Έγινε έτσι λοιπόν. Μετέπειτα, σαν δέλτα στίγμα, ήρθαμε σε επαφή και επικοινωνία μαζί μας και βάλαμε, ορίσαμε εξωτερικό και ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ώστε να κάνει μία σαφή και έγκαιρη έκθεση, ορθή και έγκαιρη έκθεση του γεγονότος για το σχολείο μας. Άσχετα με το τι θα κάνουν, οι συγκεκριμένοι από τη μεριά του Δήμου όσον αφορά αυτό το γεγονός. Το θέμα πήγε στην αστυνομία, οπότε αυτεπάγγελτα και στην εισαγγελία. Κάναμε εμείς αναφορά στο πρωτοδικείο, αφού αρχικά δεν καλαστήκαμε να δώσουμε κατεθέσεις, οπότε κάναμε και εγγράφος αναφορά μετέπειτα στο πρωτοδικείο, ώστε να συμπεριληφθούμε κι εμείς σαν μάρτυρες, σαν αυτόπτες μάρτυρες, για το συγκεκριμένο συμβάν. Αυτές οι ενέργειες του Συλλόγου, λοιπόν, ως τώρα, ήτανε που, συγγνώμη, εγώ δεν ήρθα με έναν έτοιμο λόγο εδώ. Εγώ καταθέτω απλώς τα γεγονότα από τη μεριά του Δέλτα Σίγμα, τα οποία για κάποιοι δεν τα γνωρίζουν. Θέλω να ξέρετε, για όσους δεν ξέρετε, ότι το σχολείο αναγράφει 70 έτη. Να τα κατοστήσουμε. Κατά καιρούς έχουμε έρθει αντιμέτωποι και με άλλα σοβαρά προβλήματα σε αυτό το σχολείο. Πέρυσι είχαμε πλημμυρίσει και παλιότερα είχαμε ποντίκια. Αναφέρθηκε εκεί πριν κάποιος, αυτό είναι το σχολείο το δικό μας. Ένα σχολείο 70 ετών ζητά. Είναι φυσικό και επόμενο. Το οποίο δεν σας προανέφερα ότι ανήκει σε κάποιους ιδιοκτήτες. Μισθώνεται αυτό το σχολείο. Με ένα τέτοιο νούμερο που θα μπορούσε στη θέση του να είχε στηθεί ένα υπερσύγχρονο σχολείο στην Πηλαία. Επινοικιάζεται 15 έτη αυτό το σχολείο. 15 έτη! Αυτό το γεγονός μας έφερε και μας αυτή τη στιγμή όλους εδώ, το δυσάρεστο αυτό γεγονός του δικού μας σχολείου. Ανήκουμε βεβαίως και σε μία ένωση και ξέρουμε το θέμα του σχολείου στην Πηλαία και όπως και σε άλλα σχολεία πονά. Είμαστε υπεράριθμοι. Το δικό μας σχολείο είχε 330 παιδιά. Δεν μπορείς να πεις ότι αποσυφορίζεις την κατάσταση παίρνοντας κάποια παιδιά ανατάξει και πηγαίνοντας πολλά χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή τους με λεωφορείο, κάνοντας μία ώρα να πάνε και μία ώρα να έρθουν. Στις Σέρες. Λοιπόν, δεν θέλω να διακομωδήσω το θέμα. Ζητήσαμε εγγράφος, γραπτές εγγυήσεις για το δικό μας το σχολείο, για την ασφάλεια των παιδιών μας. Γονείς αρνούνται να μπουν στις τάξεις. Περιμένουμε αυτή την γραπτή εγγύηση ώστε να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στο σχολείο μας άμεσα. Σαν Δέλτα Σίγμα λοιπόν, βρώντας επικουρικά σε όλο αυτό, όπως ξέρετε όλοι σας, με την συνδρομή σας το 10 και 15 ευρώ, που έπρεπε να πηγαίνει οπουδήποτε αλλού, όχι να αγοράζουμε υπολογιστές, όχι να αγοράζουμε χάρτες, όχι να αγοράζουμε αυτά που έπρεπε να παρέχονται σε ένα σχολείο εν έτη 2021.
Παρόλα αυτά είμαστε εκεί, σαν σύλλογος γονέων και κεδεμόνων, με τη δικιά σας πάλι συνδρομή, να καλύπτουμε τα αυτονόητα. Το κάνουμε. Παρόλα αυτά καλούμαστε να έρθουμε και αντιμέτωποι πηγαίνοντας τα παιδιά μας σχολείο, σταυρώνοντάς τα. Αυτό δεν νομίζω το περιμέναμε. Εγώ δεν περίμενα σαν πρόεδρος Δέλτα Σίγμα να είμαι αυτή τη στιγμή εδώ και να μιλάω για ένα τέτοιο θέμα. Το ότι πέφτουν τα βάνια στο κεφάλι των παιδιών μας. Κι όμως. Θα ήθελα κλείνοντας να πω και κάτι ακόμα. Θέλω να πω για τη δασκάλα αυτής της τάξης. Πόσο με τι βαθμό την αξιολογείτε, κυρία Υπουργέ Παιδείας, γιατί μιλάτε για αξιολόγηση δασκάλων. Όχι κτηρίων, όχι υλικών εξοπλισμών που πρέπει να παρέχονται, δασκάλων. Αυτή η κυρία δεν ξέρω πόσο την αξιολογείτε εσείς, ξέρω πόσο την αξιολογούμε όλοι εμείς. Για να αξιολογήσει ένα δάσκαλο, μέσα σε μία αίθουσα, δεν πρέπει να του παστώνεις 25 και 30 παιδιά. Δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Θα πρέπει να του παρέχεις αυτά που πρέπει να του παρέχεις για να δουλέψει. Έτσι νομίζω. Και όχι να ζητάει από την κυρία Πρόεδρο τον υπολογιστή, επειδή κάθονται ένα τέσσερα τα παιδιά. Όχι να ζητάει το σχολείο χάρτες τα παιδιά να μάθουν την ιστορία τους. Αφού ζητάτε λοιπόν και θέλετε να κάνετε μια αναβάθμιση της παιδείας, κυρία Υπουργέ Παιδείας, και θέλετε να αξιολογήσετε τους δασκάλους, αφήστε λοιπόν και εμάς να αξιολογήσουμε εσάς, σαν απλοί πολίτες, τι μας παρέχετε, τι μας δίνετε, πού μπαίνουμε και πόσο ασφαλείς είμαστε σε αυτό. Δεν μπορεί μεμονωμένα να ζητάτε μια αξιολόγηση ενός δασκάλου με τα ελάχιστα. Εγώ δεν έχω να στραφώ απέναντι σε κανένα δήμο, σε κανένα δήμαρχο, σε καμία υπουργό παιδείας. Εγώ είμαι εδώ σαν μάνα κυρίως. Σας μιλάω σαν μάνα, έχω δύο παιδιά στο σχολείο. Όπως και όλοι εσείς έχετε παιδιά στα σχολεία. Δεν έχει νόημα να έρθω σαν... Όχι, δεν έχει νόημα. Έχει επέλθει το θέμα στην εισαγγελία. Οπότε θέλω να πιστεύω, έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτή, ότι όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Εμείς είμαστε κοντά στις εξελίξεις, να ξέρετε. Θα τις παρακολουθούμε και θα κάνουμε το καλύτερο γι' αυτό. Με συγχωρείτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Δεν έχω να πω παραπάνω να σας κουράσω. Με έχει κουράσει ήδη πάρα πολύ αυτή η κατάσταση αυτές τις μέρες. Θα μου δίναν κουράγιο άλλοι τόσοι να ήταν εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε πολύ πιο συναλλικά από ό,τι σήμερα. Γιατί όλοι έχουμε παιδιά. Ευχόμαστε σε κανένα άλλο σχολείο να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και είναι πάρα πολύ τυχεροί όλες οι δημοτικές αρχές ή όποιος ευθύνεται για αυτό που έγινε, γιατί είχε ένα αίσιο αποτέλεσμα τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Και εύχομαι να μην γίνει τίποτα σαν το συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη στο 4ο Δημόσιο Σχολείο. Σας ευχαριστώ όλους. Δώστε λεφτά